επικοινωνία ενός πολύ μεγάλου γεγονότος για την πόλη της Νάωσας, για το Δήμο της Νάωσας, για την Μαθία, αλλά πιστεύω και ευρύτερα ίσως και για όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός αυτή η εκδήλωση που εντάσσεται στα πλαίσια του εορτασμού, αν θέλετε, των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Νάωσας 1912-2012. Αυτές οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από το Δήμο ακόμη από τις αρχές της Άνοιξης. Είχαμε και στο Ολοκαύτωμα παρουσιάσεις κάποιων βιβλίων, του συμπολίτημος του κυρίου Θωμά Διάτκα, το ποιητικό έργο του Δημήτρου Κούκου. Συνεχίσαμε επίσης με το αφιέρωμα στην μάχη της Σκοτωτσούγκλας και ακολούθησαν και άλλες μικρότερες, αν θέλετε έτσι, εμβέλειας εκδηλώσεις, πάντα σε συνεργασία του Δήμου με τους τοπικούς υλικούς φορείς. Βεβαίως τώρα μπαίνουμε σε ένα πιο δυνατό επίπεδο, ξεκινώντας και από σήμερα, παράδειγμα, με την ωραία εκδήλωση που ετοιμάζει ο Σέλογος Ελπίδα, που τα όποια έσοδα θα συγκεντρωθούν θα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, με τον κύριο Βασιά, αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Μεθαύριο θα έχουμε τις εκδηλώσεις του αγροτικού κινήματος του κυρίου Κόνα, πολιτικές εκδηλώσεις με κάποιες βραβεύσεις ανθρώπων της Νάουσας που ζουν και λειτουργούν στο εξωτερικό. Ακολουθεί τη Δευτέρα ένας φιλικός προσφαιρικός αγώνας των βετεράνων του ΠΑΟΚ με τους βετεράνους της Νάουσας, τότε που η Νάουσα είχε εκεί στην Άφη Εθνική. Και βεβαίως πάμε στη μεγάλη εκδήλωση, στη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Ταλάρα και της Ελένης Αλιγοπούλου, θα γίνει και Τετάρτη και Πέμπτη τελικά, για τις οποίες στη συνέχεια θα πούμε τα περισσότερα πράγματα. Και ακολουθούν φυσικά ο Ήλιος και ο Πολιτισμός στις 30 του μηνός, το κρασί της Νάωσας, το ξινό, που έχει μια μεγάλη, αν θέλετε έτσι, παράδοση και αποτελεί ένα από τα στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα της Νάωσας. Γύρω στις 13, 14, 15, 16, 17 Οκτωβρίου θα έχουμε συναυλίες και συμμετοχές διαφόρων οδείων από όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή του οδείου της Νάουσας και επίσης με το Λύκειο θα έχουμε μια θεατρική παράσταση αφορμή τα γεγονότα αυτά. Και ομιλείς φυσικά για το ιστορικό γεγονός με τον κ. Σπέτα, τον καθηγητή. Εκείνη την ημέρα της 17 Οκτώβου θα κάνουμε τα αποκαλυπτήρια της οδομής του Αντωνίου Μίγκα, ενός γνωστού έτσι, πατριώτη Ναουσίου Μαγνημάχου, που ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Τέλου Άκρα και που οφείλει μια τιμή, η Νάος, ο Δήμος της Νάος. Και φυσικά θα κλείσουμε την χρονιά με κάποιες ομιλίες, την ιστορία, τον πολιτισμό της Νάος και όλα αυτά. Επανερχόμενος λοιπόν στο μεγάλο αυτό γεγονός, θέλω εξ αρχής να πω ότι προσωπικά του, γιατί πάντα πιστεύω ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που δίνει ψυχή, ζωντάνια ελπίδα και ισοδοξία στον κόσμο. Και η Ελλάδα είναι η χώρα που έδωσε τα φώτα του πολιτισμού και ειδικότερα εδώ στην περιοχή έχουμε να καυχόμαστε, θα το έλεγα, ότι λίγα μέτρα πιο κάτω ο δυτικός πολιτισμός ουσιαστικά ξεκίνησε από εδώ, από τη σχολή Αριστοτέλους, όπου δόθηκαν τα φώτα του κλασικού πολιτισμού, από τον Αριστοτέλη στον Αλέξανδρο και διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις κρίσιμες και δύσκολες συγκυρίες που περνάει η χώρα μας, αλλά και ευρύτερα ο κόσμος με την οικονομική κρίση, και τα φαινόμενα και τα προβλήματα είναι πιο δύσκολα εδώ στην Άουσα, πιστεύω ότι με τον πολιτισμό μπορούμε να αμυνθούμε πολύ καλύτερα και να μπεδώσουμε αυτά τα μηνύματα και στη νέα γενιά. Εκεί λοιπόν εντάσσεται και αυτή η σημαντική εκδήλωση, την οποία όπως είπα και νωρίτερα, είχα βάλει και ένα στίχημα από την αρχή της θητείας μου. Προσπαθούσαμε να φέρουμε έτσι μεγάλους καλλιτέχνες και το πετύχαμε σε ένα σημαντικό βαθμό με τις νότες της πηγές που κάναμε στον Άγιο Νικόλα. Δεν θα γινόταν όμως πράξη αυτό το δικό μου όνειρο και όραμα να μπορέσουμε να φέρουμε στην Νάουσα, εκτός από την Ελένη της Αλεγοπούλου που είναι πατριώτησά μας, την Ελενίτσα μας, ίσως τον κορυφαίο ερμηνευτή, τραγουδιστή, μουσικό, τον Γιώργο Κονταλάρα, εάν δεν ήταν συμπαραστάτης
πρώτα τον φίλο αγαπητό του Κώστα τον Ταλτάρα και βεβαίως και τον Γιώργο τον Ορδουλίδη, σαν πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Νομούλων Αθίας, που έκαναν έβαλαν και αυτοί έτσι πραγματικά όλη την ψυχή τους, την δύναμή τους, για να μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη. Είναι ένα αφιέρωμα λοιπόν στον αείμνηστο μεγάλο δημιουργό, τον Απόστολο Καλδάρα. Την ιδέα έτσι, την καλλιεργήσαμε μαζί με τον Κώστα, τον γιο του, τον οποίο έχει την τιμή η Νάουσα, η πόλη μας, πλέον να τον έχει δικό της παιδί. Γιατί μπορεί να γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά σήμερα πια, εδώ και δύο χρόνια, πάνω και τρία χρόνια, είναι δημότης της Νάουσας, είναι ψυχή της Νάουσας και βεβαίως από εκεί και πέρα ανοίγονται και άλλοι δρόμοι για να συνεργαστούμε με αυτόν τον ξεχωριστό άνθρωπο. Θα σας πει αρκετά πράγματα στη συνέχεια και ο Κώστας. Θα τους κούρασε πολύ ένα χρόνο. Ένα χρόνο σου. Λοιπόν, και θέλουμε πραγματικά έτσι να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο της Νάουσας που ζει έτσι αυτή την εποχή δύσκολα να χαρεί μια εξαιρετική συναυλία αφιερωμένη. Στα 90 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, ξέρετε ότι εδώ στο Δήμο μας έχουμε πολλούς ποντίους, Έλληνες, Μικρασιάτες και όχι μόνο, και φίλους φυσικά και της Ελένης Τσαλιγοπούλου και του Γιώργου Μπαλάρη. Πλέον κάτοικος Νάουσας με την οικογένειά μου που πήρε την απόφαση. Αυτή ήταν μια απόφαση ζωής. Δύσκολα. Όλα μου τα χρόνια ήμουν στην Αθήνα. Έτσι, στην Αθήνα που παραξενεύτηκα, αλλά και με τη στήριξη της οικογένειας, των φίλων εδώ, αλλά από εκεί και πέρα και των ανθρώπων της Νάουσας, των συμπολιτών μου, νιώθω ότι αυτή η απόδρασή μου ή το φεριό μου στην Αθήνα ήταν μια πράξη καλή, μια πράξη δημιουργίας. Δεν φύγαμε για να ξεφύγουμε, αλλά φύγαμε για να φτιάξουμε πράγματα. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, των ονείρων και της δημιουργίας, όντως σε συζητήσεις με τον Δήμαρχο, με τον Πρόεδρο του Συλλόγου, με φίλους από εδώ, όποιους κουμπάρους και συγγενείς, είχαμε πάντα στο νου μας κάτι να γίνει, γιατί είναι τόσο όμορφος τόπος η Νάουσα, που αν μπορούσαμε χωρίς να τον προσβάλλουμε και κρατώντας την αυθεντικότητά του, κρατώντας αυτό που του έχει δώσει η φύση και ο πολιτισμός, να κάνουμε κι εμείς κάτι παραπάνω. Μέσα σε αυτές τις συζητήσεις, να τα 90 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, να τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης, να και τα 40 χρόνια της Μικράς Ασίας, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο παρά μερικά τηλέφωνα. Θα σας πω ένα μικρό σημειωματάκι, μια μικρή παράγραφο από αυτά που είχα γράψει για να σας δοθούν, που αφορούν περισσότερο στο έργο του Απόστολου, που λέω ότι η αληθινή τιμή προέρχεται από ανθρώπους που αντισυχούν και αγαπάνε. Αυτοί οι άνθρωποι βρεθήκαν εδώ στην Άουσα. Είμαστε εδώ μαζί. Σε ένα όμορφο μικρό και απέριτο χώρο θα ακουστούν τόσο μεγάλα τραγούδια, σε μια μικρή σκηνή θα καθιστούν τόσο μεγάλοι καλλιτέχνες και πιστεύω ότι αληθινά αυτό θα ήθελα ο Απόστολος. Χωρίς υπερβολές, χωρίς κοπλιμέντα, δεν μπορέσει να φανταστεί. Παρά να υπάρχει η καλλιτεχνική αρτιότητα στο αποτέλεσμα. Ήταν βασανιστικός στις πρόβες για τα αποτελέσματα αυτά. Και έτσι, σαν να ακούγεται η φωνή του δημιουργού, η σιωπή ανάμεσα στις νότες, αυτά ήταν τα πιο σημαντικά μπορούν. Αργήσαμε λίγο να καταλήξουμε σημερομηνίες όλα αυτά, αλλά ήταν τόσο ο ενθουσιασμός του και η ανταπόκρισή του στην ιδέα ενός αφιερώματος στον Απόστολο, στη Μικρά Ασία, γιατί ο Γιώργος είναι ένας καλλιτέχνης που έχει γεννηθεί και μέσα από τον Απόστολο. Έχει καθιερωθεί μέσα από τη Μικρά Ασία και ξέρει ότι τιμάει τους ανθρώπους που προσφέρει και στο ελληνικό τραγούδι και στον ελληνικό προσωπικό. Με την Ελένη δεν χρειάζεται να πούμε αυτή τη δεύτερη κουβέντα. Αμέσως δέχτηκε με μεγάλη της χαρά και εδώ υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις. Η πρώτη δισκογραφική μου δουλειά ήταν με τον Γιώργο τον Ταλάρα. Από τα πρώτα του βήματα ήταν με τον Απόστολο Καλδάρα. Η πρώτη μας κοινή εδώ πέρα συναυλία και όλα αυτά είναι πάλι με τον Γιώργο τον Ταλάρα. Έχουν διάφορες φορτιές στη ζωή μας. Και έτσι η επιλογή του, και έτσι το να καταλήξουμε και να γίνει αυτή η συναυλία πλέον στην Άουσα ήταν το πιο εύκολο. Το πιο δύσκολο είναι το οργανωτικό κομμάτι. Γιατί βρήκαμε τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο
όχι μόνο από την Άωσα, όχι μόνο από την Ημαθία ή από τη Θεσσαλονίκη, από Αθήνα ετοιμάζονται πούλμα να ανέβουν. Έρχονται από το εξωτερικό, από Γερμανία, από Ολλανδία, από Ελβετία, είμαστε πρόσφατα, από διάφορα σημεία του κόσμου. Αυτό δείχνει όχι μόνο το γεγονός πόσο μεγάλο είναι αυτό ο ερευνητής ή το έργο που θα εκφράσει, που θα παραγωγήσει, αλλά πόσο σημαντική είναι και αυτή η ίδια συναυλία που πραγματικά θέλω να είναι σημείο αναφοράς όχι μόνο στον πολιτισμό της Νάωσης αλλά και στο γενικότερο πολιτισμό της Ελλάδας που έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή να το στηρίξουμε. Έχουμε ανάγκη να μέσα από τον πολιτισμό μας, μέσα από το τραγούδι μας, μέσα από ό,τι μπορεί ο καθένας, μέσα από την τέχνη να ξαναενωθεί πάλι, να γίνει πάλι αυτός ο συνδετικός κρίκος για τον κοινωνικό ιστό. Να βρεθούμε πάλι όλοι μεταξύ μας και να αρχίσουμε να δημιουργούμε πάλι. Γιατί αρκετά είχαμε αποξενωθεί. Αυτό θα βοηθήσει παντού όπως είναι το δείγμα μας. Ακόμα και στα οικονομικά. Και με άμυνα, παροπολιτισμός και επίθεση. Λοιπόν, δεν θέλω να λέω πάρα πολλά. Αυτό που έχει σημασία, αν θέλετε, είναι η δικιά σας συμπαράσταση που είναι πολύ σημαντική για να γίνει αυτό το σημαντικό πολιτικό γεγονός, να γίνει γνωστό ευρύτερα, ένα. Και ένα δεύτερο, εάν και θελήσετε, περιγράφω μέσα στο κείμενο τα στάδια του Απόστολου Καλδάρα, αν θέλετε να γνωρίσετε κι εσείς περισσότερο το έργο του Απόστολου, που είναι πραγματικά σημαντικό, θα σας αναφέρω μονάχα, κατά την άποψή μου, τις τρεις μεγάλες περιόδους, έτσι συνοπτικά. Ναι, είμαι όσο πιο περιπτικός μπορώ, για να ολοκληρώσουμε αυτή την αναφορά μας στο μεγάλο γεγονός, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, αυτής της συναυλίας που διοργανώνουμε. Στις 29 Μαΐου αυτού του έτους που περάσαμε, διοργανώσαμε με το σύλλογό μας μια εκδήλωση αφιέρωμα στην άποψη της Κωνσταντινούπολης. Εκεί λοιπόν, όταν ολοκληρώθηκε η συναυλία στο τέλος, με βίντεο προβάλαμε ένα τραγούδι που τραγούδισε ο Γιώργος Δαλάρας σε ποντιακή διάλεκτο, αυτό που λέμε το μυρολόι του πόντου, που αναφέρεται στην άποψη της πόλης. Όταν τελειώσαμε την εκδήλωση, ο κύριος Δήμαρχος περίμενε κάτω να μας συγχαρεί και εκεί λοιπόν ήταν αυτό που ανέφερε ο έρωτάς του μεγάλος με τον καλλιτέχνη του μεγάλου του Γιώργου Δαλάρα και βεβαίως ο πόθος να τον δούμε να τραγουδάει στην Άωση. Και λέει, Δεσί Γιώργο, τον είδαμε σε βίντεο πώς θα γίνει να τον φέρουμε ζωντανά να τραγουδήσει. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε η ιδέα. Εμείς ο Σύλλογος αναζητούμε και επιδιώκουμε και διοργάνωση εκδηλώσεων εντεχειακού χαρακτήρα και ούτως ή άλλως κάτι θα δημιουργούσαμε για την άλωση, για το ολοκαύτωμα της Μικράς Ασίας και της Μύρνης. Παρεμβολή μέσα στο Πάσχα με τον Κώστα τον Καλδάρα συναντηθήκαμε, θέλησε να κάνει κάτι προσωπικό. Σε συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο είπαμε θα το αφήσουμε για να το δούμε σε κάτι σε πιο μεγάλο. Αυτό που φυσικά προέκυψε από τις συναντήσεις της άκρης που έχουμε κάνει και τη συνεργασία που προέκυψε. Σε ένα σημείο θέλω να σταθώ για το ήθος και την αξιοσύνη του Γιώργου Δαλάρα. Η συναυλία μας αυτή αρχικά οργανώθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου. Αφού λοιπόν είχε απαντήσει θετικά σε όλα του, ξαφνικά προέκυψε ένα ζήτημα. Ότι την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη διοργανώνεται ένα αφιέρωμα στον Μικροπάνο. Οπότε τηλεφώνησε στον Κώστα τον Καλδάρη και του λέει: έγινε την ίδια μέρα που υπήρχε η συνάδελφο που τραγουδούν για τον Μικροπάνο, τον συνάδελφο, εμείς να κάνουμε συναυλία στην Άωση. Και έτσι αλλάξαμε και κάναμε για 5 και τελικά και για 6 Σεπτεμβρίου. Ένα άλλο θέμα που θέλω επίσης να θίξω είναι ότι οι αφίσες, όπως ανέφερε ο κ. Δήμαρχος, θα ξεκινήσουν να μπαίνουν από σήμερα, ουσιαστικά σαν διαφήμιση της συναυλίας μας. Αυτό έχει να κάνει με το ήθος της Επιτροπής της Διοργάνωσης, όπου η πόλη μας σήμερα το βράδυ διοργανώνει μέσω του Συλλόγου Ελπίδα ένα άλλο αφιέρωμα στον μεγάλο τραγουδιστή της Βολονοσύνης, τον Βυθικότσι. Έτσι λοιπόν δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να έρθουμε σε αντιπαράθεση να καρποθούμε εμείς και να χάσει η εκδήλωση σημερινή.
Αυτά ό,τι αφορά συμπληρωματικά από τα όσα άκουσα από τους δύο προηγούμενους ομιλητές. Εμείς λοιπόν εστιάσαμε ως σύλλογος απέναντι στο μεγάλο γεγονός των 90 χρόνων της Μικράς Ασίας, ενταγμένος στα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της Μακεδονίας και βεβαίως της πόλης μας. Παράλληλα δε έχουμε και το γεγονός ότι ο δίσκος Μικρά Ασία του Απόστολου Καλδάρα συμπληρώνει 40 χρόνια και αυτός με τη σημερινή εκδήλωσή μας. Αυτά όλα λοιπόν τα συνοψίσαμε και βρεθήκαμε μπροστά σας και οργανώνοντας τη μεγάλη συναυλία και την αποδοχή που είχαμε φυσικά από τον Γιώργο Νταλάρα και τη δικιά μας Ελένη Τζαλιγοπούλου. Πραγματικά είναι επίκαιρος με αυτά όλα που βιώνουμε και σήμερα και ο στόχος είναι αυτή η εκδήλωση να έχει ένα αφιέρωμα παιδιακό μνήμης, αλλά παράλληλα να δώσουμε και το στίγμα της σημερινής κατάστασης της πατρίδας μας. Αυτά σας ευχαριστώ.